Αριστοτρίτη σήμερα, 5 Μαΐου 2020, είναι της Αγίας Ειρήνης. Να ζήσουν οι Ειρήνες, οι Ειρηνούλες, οι Ειρηναίοι και όλοι όσοι γιορτάζουν. Ειρήνη μην. Ειρήνη μην, ειρήνη σε εμάς, ειρήνη στον κόσμο. Και έχουμε ερώτα το θέμα σήμερα. Είχαμε κάνει και εκπομπή με αυτό το θέμα. Αυτοί που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Έπρεπε να κάνουμε εκπομπές, αλλά κάναμε μία και καλή. Πες το, πώς το λένε, σύνδρομο Ντάνε Κρούκερ. Τι το λένε. Αν το λέω και σωστά. Γεια σου κυρία Θέκλα, σε παρακολουθώ από πολύ μακριά, αλλά δεν θέλω να αναφέρω το μέρος. Κανένα πρόβλημα. Θέλω να μου δώσεις μια συμβουλή σχετικά με τους ανθρώπους που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Συγκεκριμένα, στην περίπτωσή μου υπάρχει μια κοπέλα στο περιβάλλον μου, η οποία είναι καινούρια στην οικογένεια. Και συνεχώς μπροστά σε όλους κάνει ό,τι τα ξέρει όλα. Έχει για τα πάντα άποψη και κρίνει όλα και όλους. Το πιο πολύ που με εκνευρίζει όμως είναι ότι, χωρίς να έχει προσωπική εμπειρία, δεν έχει παιδιά ίδια, με κρίνει πώς θα φέρομαι στο παιδί μου και ποιο είναι το σωστό. Και αυτό που με εκνευρίζει περισσότερο είναι ότι υπάρχουν στο συγγενικό περιβάλλον άτομα που την παρακολουθούν με βλάβια και είναι καθυλωμένοι στο τι θα πει. Εγώ τη νιώθω τοξική σαν άνθρωπο και προσπαθώ, δεν λέει ως άνθρωπο, σαν άνθρωπο, μερικές φορές η γλώσσα που χρησιμοποιεί, όταν λέμε ως άνθρωπο σημαίνει ως άνθρωπο που είναι, όταν λέμε σαν άνθρωπο, σαν να είναι άνθρωπος, στην ουσία δεν είναι άνθρωπος, έτσι σημαίνει. Εγώ τη νιώθω τοξική ως άνθρωπο, πρέπει να γράψει κανονικά, και προσπαθώ να την αποφεύγω επειδή νιώθω ότι μου κάνει κακό. Με εκνευρίζει η συμπεριφορά της και πιο πολύ στο ότι μου λέει πώς θα μεγαλώσω το παιδί μου. Το παιδί μου έχει υπόψη σου αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα μαθησιακών δυσκολιών. Όποιος είναι απ' έξω από το χορό, πολλά τραγούδια λέει. Το ζόρι που τραβάω με το παιδί μου, μόνο εγώ το ξέρω. Από 2,5 ετών, με λογοθεραπείες και παιδοαναπτυξιολόγους. Το παιδί τώρα είναι σε σχολική ηλικία. Εντάξει, θα πάω ακριβώς στην ηλικία του. Κυρία Θέκλα, θέλω μια συμβουλή. Πώς θα αντιμετωπίζω το συγκεκριμένο άτομο κάθε φορά που θα το βλέπω? Δεν προλαβαίνω να πω κάτι, σκεπάζει τα λόγια μου κάθε φορά να πει το δικό της. Νιώθω, επειδή έχει σπουδάσει σε πανεπιστήμιο και εγώ όχι, ότι με έχει πολύ χαμηλά στα μάτια της. Σε ευχαριστώ που με διάβασες. Σε παρακαλώ το μήνυμα μου να διαβαστεί χωρίς όνομα. Σε ευχαριστώ. Και χωρίς όνομα έχει διαβαστεί και χωρίς τόπο, που και να το ξέραμε θα το λέγαμε κλπ. Και επειδή το παιδί έχει και αναπτυξιακές δυσκολίες, είπα να το κάνουμε μαζί αυτό το vlog, να το κάνουμε σε μια Αριστοτρίτη. Που εσύ είσαι πλέον καταλληλότερη από μένα να μιλήσεις για παιδιά, για ανατροφή παιδιών και ειδικά παιδιών που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες ή αναπτυξιακές διαταραχές. Είναι ο όρος κιόλας. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, έχει μια ξερόλα αυτή. Να σου πω ότι υποψιάζουμε. Υποψιάζουμε ότι είναι νέα νύφη στην οικογένεια. Okay. Ή μπορεί να είναι γυναίκα του αδερφού της, ή μπορεί να είναι συνυφάδα της, κάποιο νέο πρόσωπο που έχει μπει στην οικογένεια, η οποία ίδια δεν έχει παιδιά. Αλλά πάσχει από ξερολίαση. Λοιπόν, έχουμε δει ότι οι άνθρωποι που έχουν αυτή την ξερολίαση, να το πούμε στα ελληνιστή, στην ουσία νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα χωρίς να ξέρουν τίποτα. Ή γνωρίζουν κάποια πράγματα και θεωρούν ότι επειδή ξέρουν αυτά τα τρία πράγματα, ότι έχουν μάθει και τα πάντα. Αυτό γενικά εμένα μου τη δίνει, γιατί πολλές φορές τους συναντώ στο διαδίκτυο, να έχω εγώ φάει πόσα χρόνια σπουδάζω, πάρα πολλά, δεν θέλω να τα μετρήσω. Να σου πω 20 σπουδάζεις 20 χρόνια, ξέρω πως θα σπουδάζεις 20, ναι, 20, αδιαλείπτος. Ακόμη δεν έχει κλείσει 38, πρώτον του Ιουλίου, του Ιούλη θα κλείσει 38, τι λες την ηλικία σου, να το κόψω από το βίντεο αυτό. Όχι, πες την αμορά και τι έγινε. Ωραία, αφού είσαι μωρό μπροστά μου, είσαι 7 χρόνια μικρότερη. Πες την έτσι κι αλλιώς θα την αφαιρέσουν. Φέτος τα γενέθλια θα τα αφαιρέσουν από όλους μας. Εγώ χθες έγινα 45, εσύ 1η Ιουλίου θα γίνεις μόνο 38. Μωρό. Θα κάνουμε ψήφισμα να αφαιρέσουν τη φετινή χρονιά από την ηλικία μας. Τέλος. Τζόβενο! Τζόβενο, λοιπόν. Τον Τζόβενο απέναντι έχει 20 χρόνια που σπουδάζει. Όχι ένα, όχι δύο, όχι πέντε, 20. Να έχεις εσύ φάει τα μάτια σου στα ακαδημαϊκά πόρταλ να διαβάζεις συνέχεια και να έχεις παραγγείλει ό,τι βιβλίο κυκλοφορεί στην αγορά για να το διαβάσεις. Και να έχεις κάποιο... Μπάρα σου πήρε, μα έχεις καμιά έξτρα βιβλιοθήκη και δεν έχω που να βάλω τα βιβλία, ναι. Ναι, ακριβώς. Σε έδωσα τώρα, ναι.
Αφού δεν έχω που να βάλω. Μπορεί να σου φτιάξει ο Παναγιώτης βιβλιοθήκη. Να παραγγείλεις του Παναγιώτη, του αρέσουν να κάνει πράγματα με τα χέρια του. Κάνει μια βιβλιοθήκη. Okay. Mm. Να το έχω υπόψη μου. Λοιπόν, που λες. Και να βρίσκεις κάποιον ο οποίος να ξέρει τρία πράγματα ή να έχει βιώσει δύο πράγματα και να θεωρεί ότι ό,τι έχει βιώσει αυτός σημαίνει ότι έτσι είναι στην πραγματικότητα, δηλαδή ότι σε όλους συμβαίνει το ίδιο πράγμα, ή επειδή ξέρει αυτά τα δύο πράγματα, αυτά είναι και δεν έχει άλλα. Και μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι, όπου τους συναντάς, έχουν μία αιμονή, δηλαδή τεράστια αιμονή, να υποστηρίζουν αυτό που νομίζουν ότι ξέρουν. Και να κάνουν επικρίσεις, κατακρίσεις και να δίνουν αυτόκλητα συμβουλές. Ακριβώς. Σε κατακρίνουν συνεχώς, επικρίνουν τα πάντα αυτά που λες. Γενικότερα σε συκοφαντούν κιόλας αμαλάχοι, γιατί πιστεύουν ότι αυτοί τα ξέρουν όλα. Τελείωσε. Αυτό είναι. Όσοι συμφωνούν μαζί τους, είναι ok. Με όσους δεν συμφωνούν μαζί τους, κακή τους ώρα. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ενέχει μέσα στοιχεία και ναρκισισμού, έντονης αυτοκολακίας, και γενικότερα έχουν και μειωμένη αντίληψη. Τεράστια μειωμένη. Δηλαδή, πολύ μεγάλο βαθμό μειωμένη. Ναι, παιδί μου, εγώ προσπαθώ να το κάνω πιο προσωπικό. Εντάξει. Μία κοπελούδα, μία κοπέλα, η οποία μόλις έχει μπει στην οικογένεια, αλλά μόλις αρμονιάστηκε, ίσως ή μόλις παντρεύτηκε, δεν ξέρω. Σαφώς είναι νεότερη σε ηλικία από τη μεγαλύτερη. Δεν έχει κάνει δικά της παιδιά. Mm-hmm. Δεν ξέρει από πρώτο χέρι τι σημαίνει είμαι μητέρα και πόσον μάλλον είμαι μητέρα παιδιού που αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες ή κάποιες αναπτυξιακές διαταραχές. Δεν ξέρει με τίποτα το γολγοθά που τραβάει αυτή η γυναίκα. Πόσο παλαβή μπορεί να είναι, συγγνώμη που λέω παλαβή, πόσο ανόητη μπορεί να είναι, πόσο φαντασμένη μπορεί να είναι που να νομίζει ότι είναι σε θέση να κριτικάρει τη μάνα του παιδιού. Και να σου πω κάτι, και ψυχολόγος να έχει σπουδάσει, και παιδοψυχολόγος να έχει σπουδάσει, και ειδική παιδαγωγός να έχει σπουδάσει. Δεν μπορείς να μπει στη θέση του άλλου. Όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς να μπει στη θέση του άλλου. Γιατί μπορεί να ξέρεις πέντε πράγματα, αλλά για εκείνο να είναι διαφορετικά τα βιώματά του και να μην προσυδειάζουν σε αυτό που βίωσε ο άλλος. Και επίσης δεν μπορούμε να κρίνουμε κανέναν, ακόμη και αν θεωρητικά, βιβλιογραφικά, δεν κάνει αυτά που λένε ότι πρέπει κανείς να κάνει. Δεν είμαστε στη θέση του, δεν είχαμε τη ζωή του, δεν είχαμε τα βιώματά του, δεν έχουμε την ψυχολογία. Έχουμε εύκολα να μπούμε στη θέση του και να κατανοήσουμε από ποια μεριά μιλά. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ έχεις σχολιάσει ποτέ είτε μπροστά της είτε πίσω της την κουνιάδα σου για τον τρόπο μεγαλώνει τα παιδιά της? Όχι. Ούτε εγώ. Ούτε την κουνιάδα μου ούτε την ύφη μου. Ποτέ. Ποτέ. Είμαι ψυχολόγος. Εσύ είσαι ψυχολόγος που έχεις περισσότερα προσόντα από μένα και είσαι και ειδική παιδοψυχολόγος πέραν το ότι είσαι ψυχολόγος για εφήβους και ενήλικες. Και ειδικοί ποτέ δεν ανοίξαμε το στόμα μας να πούμε την παραμικρή κουβέντα. Πώς μιλάς έτσι στο παιδί, ή νομίζω καλύτερα να το κάνεις έτσι. Ποτέ μου. Δεν έχω ανοίξει ούτε μπροστά τους ούτε πίσω τους. Και εγώ ποτέ μάλιστα δεν έχω σχολιάσει το parenting που κάνουν η νύφη μου και η κουνιάδα μου. Ποτέ μου. Δεν μου πέφτει λόγος. Και αυτό που με εκνευρίζει πάρα πολύ είναι όταν οι άτομα της οικογένειας μου ζητάνε συμβουλή. Αμένα με εκνευρίζει ακόμα και αυτό, γιατί δεν μπορώ να είμαι αποστασιοποιημένη. Και τους λέω, παιδιά, δεν είμαι η κατάλληλη για να σας δώσω συμβουλή. Ρωτήστε κάποιον ειδικό που δεν είναι συγγένεις σας. Δηλαδή, ούτε να μου ζητάς συμβουλές. Δηλαδή, κατάλαβες. Δηλαδή, και να σου ζητήσει κάποιος γνώμη, δεν θέλεις να τη δώσεις. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω καθόλου. Γιατί δεν ζω στη ζωή του και δεν μπορώ να ξέρω. Και μπορεί να πω κάτι το οποίο να μην ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι πολύ λεπτές ισορροπίες όταν μπαίνεις σε μια νέα οικογένεια. Και τώρα αυτό που λέω είναι μια συμβουλή για τα νέα κορίτσια. Γιατί συνήθως οι γυναίκες είναι περισσότερο σιδεροκουτάλες. Έχει και άνδρες, αλλά περισσότερο είναι γυναίκες. Όταν μπαίνουμε σε μια νέα οικογένεια, που ήδη υπάρχουν συγκεκριμένες ισορροπίες και δομές, να σεβόμαστε και λίγο τους προηγούμενους. Mm-hmm. Δηλαδή να μην θεωρούμε ότι θα μπω εγώ σε αυτή την οικογένεια και θα τα αλλάξω όλα. Μπαίνεις σε μια οικογένεια να σεβαστείς τα πρόσωπα που ήταν πριν εκεί.
να αντιδράσεις μόνο σου κάνουν εσένα κάτι που να νιώσεις ότι κακοποιήθηκες. Το τι κάνουν αυτοί μεταξύ τους ή με τα παιδιά τους δεν σου πέφτει λόγος. Η γνώμη μου. Συμφωνώ απολύτως και αυτό είναι θέμα διακριτικότητας. Που είναι ένα στοιχείο που οι ξερόλες δεν την έχουν, τη διακριτικότητα. Δεν μπορεί κανένας να συμβουλέψει τον άλλον επειδή έχει δει μία σκηνή ή επειδή αυτός θεωρεί ότι αν ήταν στη θέση του, που δεν είναι, θα τα έκανε όλα πολύ καλύτερα. Εγώ αυτό που έχω να σου πω, φιλενάδα, που στείλες την επιστολή, είναι ότι και ψυχολόγος η ίδια να ήσουν, εάν η νέα κοπέλα που μπήκε στην οικογένεια είναι ξερόλα όπως την περιγράφεις, πάλι και παρατηρήσεις θα σου κάνει. Και μάλιστα θα σου λέει κιόλας, δεν φτάνει που είσαι και ψυχολόγος, κάνεις αυτό, είσαι και ψυχολόγος και λες αυτό, είσαι και ψυχολόγος και κάνεις αυτό. Δηλαδή, μην θεωρείς ότι επειδή εσύ δεν έχεις πάει πανεπιστήμιο και αυτή έχει πάει πανεπιστήμιο, ότι είναι γι' αυτό τον λόγο που σε κριτικάρει. Και πιο ψηλές σπουδές να έχεις από αυτή, πάλι θα σε κριτικάρει. Εμάς λένε, όταν ο άλλος είναι ψυχολόγος, του λένε, είσαι και ψυχολόγος ακόμη και κάνεις έτσι. Οπότε και ψυχολόγος να ήταν η κοπέλα. Κάκια μου εμένα, έχουν τα λαμπούθια μου έχουν τη βλακεία. Σε ρόλες πάντα βρίσκουν τον τρόπο να πούν αυτό που θέλουν και να θεωρήσουν ότι ξέρουν αυτοί καλύτερα από σένα. Πώς αντιμετωπίζει αυτή τη ξερόλα η κοπέλα? Εγώ προσωπικά θα την ξεμπρόστιαζα με πάρα πολύ αγάπη. Πώς? Να σου πω, κοπέλα μου. Σε ρώτησα. Σε ρώτησα. Αν είμαι καλή ή όχι, ή αν το κάνω σωστά ή όχι. Τη στιγμή που δεν σε έχω ρωτήσει, τι πετάγεσαι? Όταν θα κάνεις δικά σου παιδιά, να εξαντλήσεις όλες σου τις γνώσεις τα παιδιά σου. Το δικά μου τα παιδιά είναι δικό μου θέμα. Τι θα κάνω? Θα της έλεγα, συγγνώμη, αλλά επειδή πληρώνω λεφτά στον αναπτυξιολόγο, πληρώνω λεφτά στον λογοθεραπευτή, στη λογοθεραπεύτρια, πληρώνω λεφτά στον ειδικό παιδαγωγό, στην ειδική παιδαγωγό, πληρώνω λεφτά, αγοράζω υπηρεσίες ψυχολόγου για το παιδί. Είμαι ευχαριστημένη από αυτές, δεν χρειάζομαι τις δωρεάν δικές σου υπηρεσίες που δεν στις ζήτησες. Και αυτό. Δηλαδή, παίρνω εξειδικευμένες γνώσεις από ειδικούς που τους πληρώνω για να μου τις δώσουν, οπότε δεν χρειάζομαι τις δικές σου. Αν μπορεί να πάει ακόμα ένα στάδιο περισσότερο, το κάνουν και αυτό και να πούν δεν είναι καλή αυτή που συμβουλεύεσαι. Εκεί θα την έβαζα στη θέση της. Θα της έλεγα να μην σου τύχει εσένα να έχεις παιδί με αναπτυξιακές διαταραχές και να μην πας σε αυτή την ψυχολόγο. Να μη σου τύχει. Όχι να μη σου τύχει με την έννοια σου εύχομαι να σου τύχει, αλλά δεν μπορείς να μπεις στη θέση του άλλου να ξέρεις τι βιώνει ο άλλος σε αυτό που του έτυχε. Φυσικά και δεν μπορείς. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να έχεις ένα παιδί μου να έχει αναπτυξιακές διαταραχές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μπαίνουν στη θέση τους. Το να σιωπούμε και να μην μιλούμε δεν βοηθάει την κατάσταση. Είναι ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι μπορεί και να μας κόψουν την καλημέρα, πολύ καλά θα κάνουν. Γιατί... Μακάρι να μας κόψουν η τοξική την καλημέρα, αμήν και πότε, μάνα μου, να μας κόψουν η τοξική την καλημέρα, να πνάσουμε. Είναι ευχής έργο να μας κόψουν η τοξική την καλημέρα. Και οι ξερόλες είναι, δεν είναι τοξική. Είναι τοξική στη δευτέρα δύναμη. Είναι τοξικά απόβλητα οι ξερόλες, τοξικά απόβλητα. Καλημέρα σε όλους. Με γέλιο τελειώνουμε σήμερα.